του. Με έχετε και περιμένω να δω τι είπε να πει. Εντάξει. Για να ακούσουμε. Θα στην κάνω ωραία την πάσα. Έτσι, θα το διαβάσω, συγγνώμη. Πες της, πώς το λένε, πες της ότι δεν μ' αρέσει μια κοπέλα όταν παίζει πόκερ. Πες του ότι ήξερε ότι παίζω πόκερ, αλλά δεν είχε πει τίποτα. Δείτε αυτό το versus, δείτε το, αυτή τη διαμάχη, δείτε. Για πάμε. Δεν μου αρέσει μια κοπέλα, παραδείγματος χάρη, που θα παίζει πόκερ. Είμαι άλλο τι λέγω. Το συνειδητοποίησε, φαντάζομαι, μετά το παιχνίδι, γιατί μέσα στο παιχνίδι του είχε αρέσει πάρα πολύ και μου είχε πει ότι μάλλον θα είσαι πολύ έξυπνη, όπως και η Άννα Μαρία από την πρώτη εβδομάδα της γνωριμίας μας. Γενικά δεν μου αρέσει. Μου αρέσουν πιο το στυλ, παραδείγματος χάρη, της Άννας Μαρίας, το ντύσιμό της, αυτό μου αρέσει. Η Χριστίνα ντυνόταν κάποιες φορές υπερβολικά για μένα. Μακάρι να βρει μια κοπέλα να είναι σαν την Άννα Μαρία και να είναι κοντά στην ηλικία του. Γιατί όχι, ο καθένας αυτό που του αρέσει, αυτό έχει δίπλα του. Ναι, γιατί μιλάμε για ένα παιδί το οποίο όλη μέρα ήταν εξευράκωτο και κάθεται και σχολιάζει εμένα. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ κάποιο σχόλιο για την εμφάνισή του. Ναι, δεν συμφωνούσαν οι γονείς μου αυτή τη σχέση. Με αυτή τη σχέση που είχα μέσα με τη Χριστίνα, δεν του άρεσε. Και οι γονείς του δεν με θέλουν, βέβαια, κάτι που δεν με απασχολεί, ούτε είναι ένα θέμα το οποίο. Υπάρχει σαν πιθανότητα έξω. Όλοι μου έχουν πει ότι η Χριστίνα σου χάλασε την εικόνα. Ευτυχώς που απομακρύνθηκες. Τα έχουμε δει ότι ο τρόπος που με πλησιάζει στρατηγικός. Οπότε δεν γίνεται να αρέσουν και στους γονείς μου, δεν θα άρεσε αυτό. Με είσαι χρησιμοποιήσει μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω στο παιχνίδι φάνηκε αν του αρέσω ή δεν του αρέσω. Είχε εκδηλωθεί πάρα πολλές φορές. Προσπαθούσε να με επηρεάσει για άτομα που έχω δίπλα μου. Μου έλεγε για τη Ραμόνα, μου έλεγε την Άννα Μαρία. Προσπαθούσε να με επηρεάσει. Αν ένιωσε ότι το κάνω από στρατηγική, όταν η Σοφία είπε αυτή την φράση που έχει γίνει viral, θα μπορούσα να την ακούσω τη Σοφία και να συνεχίσω να έχω σχέσεις μαζί του. Με το που βγήκα, ανέβασε και story με το αγόρι της που έχει ένα αγόρι. Και αυτό το αγόρι μου το είχε πει και πριν και μέσα στο παιχνίδι, είχαμε συζητήσει. Και τι λέω, θα του αρέσει στο αγόρι αυτό τώρα να μας βλέπει που είμαστε μαζί, που είμαστε πιο κοντά, που δεν είναι τόσο φιλικό. Ο Παναγιώτης ήταν ενημερωμένος ότι υπάρχει κάποιος έξω και του είχα πει κιόλας ότι το να κάνω πολύ παρέα μαζί του μέσα στο παιχνίδι χαλάει τη δική μου εικόνα. Γιατί εγώ είμαι 35 χρονών και αυτός είναι 22 και ουσιαστικά η δική μου εικόνα χαλάει. Και μου λέει, δεν με κοιτάζει, εγώ κοιτάζω το παρόν, μου λέει τώρα, να περάσω καλά εγώ. Και αν βγούμε γιατί και θα ξανά είμαι με αυτό το αγόρι. Ή θα είμαι με σένα, κάπως έτσι μου το είχε πει. Όταν το έβλεπα αυτό, εμένα θα με πείραζε πολύ. Δεν θα συνέχιζα να ήμουν με τη Χριστίνα. Τώρα αν αυτό τον πλήγωσε και από εκεί και πέρα άρχισε να βγάζει κακία απέναντί μου, δεν ξέρω. Και να μου έλεγε πάλι από την αρχή, όχι, ήμουν αγκάθιτος. Γιατί έπαιξες μπροστά σε όλη την Ελλάδα, με έπαιζες, ουσιαστικά με έπαιξες. Ήσουν κοντά μου για στρατηγικούς λόγους. Με έπαιξες, όχι, φυσικά και δεν θα είμαι πάλι μαζί σου. Λοιπόν, θα σας πω, επειδή σχολιάζετε αλλά δεν ακούγεται. Αρχικά, λόγω των συνθηκών, χθες δεν μπορούσατε να είστε στον καναπέ μαζί με τον Παναγιώτη και εμένα τον Βασίλη. Ήμασταν πολλά άτομα. Και αυτό ίσως λίγο έτσι μου έλειψε το σχόλιο σας και οι ερωτήσεις που θα μπορούσαμε να απευθύνουμε στον Παναγιώτη. Παρά τα αυτά όμως, Βασίλη, ο Πέλεκης, ο δικός σου ήταν, έπεσε ξεκάθαρα.